Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθησαν με απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας 14 τοπικές κοινότητες του Δήμου Ανδρίτσας Χρεσταίνων και άλλες 11 του Δήμου Ζαχάρος στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας. Έπειτα από σχετικό αίτημα των Δήμων και εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας Γιώργου Γεωργιόπουλου προς τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Καπάκης εξουσιοδότησε τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος Απόστολο Κατσιφάρα να προχωρήσει την έκδοση σχετικής απόφασης κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας των τοπικών κοινοτήτων για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες. Τα κατολισθητικά φαινόμενα είναι σε εξέλιξη. Κάθε μέρα προκύπτουν και νέα προβλήματα και εκ του λόγου αυτού υποχρεώθηκε και ο Δήμος και εμείς μαζί να υποβληθεί αυτό το νέο αίτημα και νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει αποδεκτό από το Γενικό Γραμματέα ως συμπληρωματικό του προηγούμενου. Ταυτόχρονα σήμερα το πρωί είχαμε μία σύσκεψη μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Μητρόπουλο και τους τεχνική μας υπηρεσία, τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, τον κύριο Καλογερόπλο, το Διευθυντή, τον κύριο Μπούλιαρη και την κυρία Αρκουμάνη, τους προϊσταμένους των τμήματων, προκειμένου να δούμε την πρακτική μας δουλειά από τώρα και στο αμέσως επόμενο διάστημα. Από αύριο ξεκινάει η αυτοψία από τους μηχανικούς στο επαρχιακό μας δίκτυο και όχι μόνο στο επαρχιακό δίκτυο, αλλά και σε άλλες υποδομές οι οποίες χρειάζονται παρεμβάσεις και σε συνεργασία πάντα με τους δύο Δήμους. Να διαπιστώσουμε επί τόπου τα προβλήματα, να υπάρξει φωτογραφικό υλικό, γιατί αυτό είναι απαραίτητο για τη θεμελίωση των αιτημάτων του αιτήματος χρηματοδότησης και στη συνέχεια να ετοιμάσουμε με όλο αυτό το υλικό και εμείς και οι Δήμοι τα τεχνικά μας δελτία προκειμένου να αποσταλούν προς το αρμόδιο Υπουργείο για να χρηματοδοτήσει για μεν τα έργα αποκατάστασης από τη συλλογική απόφαση 801, όπως λέγεται, για δε τις μελέτες που χρειαζόμαστε, γιατί χρειαζόμαστε σε κάποιες περιοχές και εμείς και οι Δήμοι πρόσθετες μελέτες, γιατί είναι μεγάλα τα φαινόμενα τα κατολισθητικά αλλά και τα άλλα τα γεωλογικά γενικότερα, από την 055 που είναι μια άλλη συλλογική απόφαση, ένα άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο είναι στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών. Ειδικότερα, η απόφαση αφορά την κήρυξη κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας των τοπικών κοινοτήτων Μακρυσίων, Βρύνας, Γρήλου, Φρίξας, Πλατιάνας, Γρέκα, Καλυθέας, Βαδακίου, Βρεστού, Μυρονίων, Δαφνούλα, Σέκουλα, Ματεσίου και Δραγωγίου του Δήμου Ανδρίτσας Χρεσταίνων. Όσον αφορά το Δήμο Ζαχάρος, αφορά στις τοπικές κοινότητες Κακοβάτου, Ανηλίου, Νεοχωρίου, Ταξιαρχών, Γέννητσοχωρίου, Πρασιδακίου, Αγίου Ηλία, Νέα Φυγαλίας, Πετραλώνων, Περιβολίων και Φυγαλίας. Συνέχεια των όσων είπαμε προχθές και με τον Περιφερειάρχη, σχετικά με την κήρυξη της προσωρινής κατάστασης έκτακτης ανάγκης στους Δήμους Ανδρίτσανας Κρεσταίνων και Ζαχάρος. Σήμερα το πρωί επικοινωνήσαμε με τον Δήμο Ζαχάρος προκειμένου να συμπεριλάβει με νέο συμπληρωματικό αίτημά του τοπικές κοινότητες οι οποίες είχαν παραλυφθεί εκ παραδρομής στο προηγούμενο αίτημα. Το αίτημα διαβιβάστηκε από το Δήμο στην Περιφέρεια και από τον Περιφερειάρχη θα διαβιβαστεί στο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να υπάρξει νέα αξιοδότηση προς τον Περιφερειάρχη και απόφαση του Περιφερειάρχη για να καλυφθούν και αυτές οι τοπικές κοινότητες από το καθεστώς έκτακτης ανάγκης, το οποίο θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στις χρηματοδοτήσεις για τις αποκαταστάσεις. Πρόκειται για το συμπληρωματικό αίτημα, συμπεριλαμβάνει τα χωριά Αρίνη, Μιλέα, Καλίδωνα, Μάκιστος, Αρτέμιδα, Χρυσοχώρη, Ξηροχώρη, Μύνθη, Ροδινά, Λέπρεο, Κρυονέρι και Στόμιο. Ο δε Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος, Απόστολος Κατσιφάρας, αναφερόμενος στις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν, τόνισε ότι θα πρέπει να είναι στοχευμένες με μακροπρόθεσμη στρατηγική και όπως εξήγησε, ως περιφέρεια δεν θέλουν να πηγαίνουν πάντα πίσω από τα γεγονότα, αλλά αντίθετα να σχεδιάζουν τεχνικά τις βέλτιστες λύσεις.